πρωινιάτικα λέμε καλημέρα στην κυρά της Ρο. Γιατί έτσι θα σε φωνάζω τώρα πια, Φωτεινή Μπαξεβάνη. Η κυρά της Ρο, καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρίσκω, αγαπημένη μου, αγαπημένη. Τι ωραία και πώς αισθάνεσαι που υποδίεσαι μια γυναίκα σύμβολο. Εγώ τη θυμάμαι από μικρή. Από τα σχολεία που την αναφέραμε, από τα περιοδικά που υπήρχαν τότε της εποχής. Μία εκεί γριούλα, αλλά τόσο δυνατή, η δύναμη της θέλησης, τόσο μια γυναίκα με πάθος που σήκωνε τη σημαία στη Ρο, σε μία βραχονισίδα κοντά στο Καστελόριζο. Ναι. Για χρόνια το έκανε αυτό όμως, γιατί μέναν ελάχιστη νομίζω σε αυτό το νησάκι. Μόνη της. Μόνη της. Εντελώς μόνη. Στην αρχή, για 42 όταν πρωτοπήγανε. Χρόνια. Όταν με τον άντρα της. Ναι, πρέπει να είχαν κάποιες οικογένειες. Όχι. Πάντα μόνη της ήτανε. Οι δυο τους. Η μαμά της δεν ήτανε, νομίζω. Ήτανε τρία άτομα. Αυτή, ο άντρας της και ο μπαμπάς της. Και πέθανε ο άντρας της στο 40. Όλα δεν τα ξέρετε καλά. Δεν καλέ, τα ξέρετε τα καλά. Πέστα μας, πέστα μας. Αφού ήταν εκεί. Να σου πω γιατί. Για πες. Γιατί και εγώ, όπως όλοι, αυτό που γνωρίζαμε ήταν αυτό. Πάνευε στη σημαία και έμενε μόνη της πάνω στη Ρο. Λοιπόν, θα σας πω, είχε γεννηθεί το 1890. Πήγαμε στο νησί, κάναμε έρευνα. Μας μιλήσανε συγγενείς της και κάτοικοι του νησιού. Και ο Γιάννης ο Σκαραγκάς έγραψε αυτό το συγκλονιστικό πραγματικά κείμενο, το οποίο πάει εξαιρετικά και σαν βιβλίο. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κριτική, έχει κάνει ήδη 4 εκδόσεις. Μπράβο. Το οποίο κάναμε έρευνα, μάθαμε τα αληθινά στοιχεία της ζωής της, το οποίο είναι μια φοβερή ιστορία αγάπης, πολύ σωστά διάβασες. Και έτσι για πρώτη φορά βγαίνει με τα μυθοπλασία μένα, αλλά με τα ιστορικά και τα στοιχεία της ζωής τα πραγματικά. Αυτή λοιπόν από πολύ πλούσια οικογένεια, είχε τελειώσει και επτατάξιο σχολείο μάλιστα, φανταστείτε εκείνη την εποχή. Για να τελειώσει σχολείο ήσουν να... Ναι, ποια γυναίκα στην Ελλάδα είχε σπουδές. Και αυτή είναι η κυρά της Ρο, η Δέσποινα Αχλαντιώτη. Ναι, είναι πια σε πολύ μεγάλη ηλικία. Από... Και το μόνο ντοκουμέντο που υπάρχει, ας πούμε, είναι αυτό ένα βιντεάκι που είχε δώσει συνέντευξη στο Φρέντι Γερμανό. Πολύ γιαγιά πια. Λοιπόν, αγάπησε το βοσκό του πατέρα της, τον Κώστα τον Αχλαδιώτη, από την Αστροπαλιά, από την Αστυπάλαια. Μάλιστα. Κάτι που για εκείνη την εποχή ήταν. Δεν υπήρχε. Κατακριτέο να πάρει μια κόρη. Αποφάσισαν οι άντρες της οικογένειας ποιον θα πάρει η κόρη, με πρικοσύμφωνα κλπ. Κάθε λεπτομέρεια. Εκείνη λοιπόν, κόντρα στη θέληση των αντρών της οικογένειας, παντρεύτηκε τον Κώστα της, την αποκλήρωσαν και έτσι φεύγουν οι δυο τους, νοικιάζουν τη Ρο από τη δίκη στο Καστελόριζο. Τώρα μιλάμε. Βρήκαμε και πλάνα από τη συνέντευξη. Ναι, ναι. Η Ρο είναι ένας. Νίκιασαν το νησί αυτό μας. Ένας βράχο. Ναι, πήγαν εκεί πέρα με τα ζωντανά τους, χτίσανε ένα μικρό σπιτάκι, αυτό που υπάρχει. Ως κτηνοτρόφοι δηλαδή. Και σήμερα, ναι. Και δυστυχώς μετά από λίγα χρόνια εκείνος της έφυγε από καρδιά και είναι μια πολύ συγκινητική στιγμή και στην παράσταση γιατί. Ξέρεις, και η Ρο και το Καστελόριζο έχουν δύο φυσικά λιμανάκια που βλέπουν προς την Τουρκία. Μιλάμε ότι η απόσταση από την Τουρκία είναι γύρω στα 1000 μέτρα. Έτσι. Μεταξύ τους έχουν τετραπλάσια απόσταση. Εκεί πέρα είναι πολύ. Τα νερά άγρια, είναι σαν ανοιχτό πέλαγος. Και άναψε η καημένη καμιά φωτιά, μπας και τη δει κανένας ψαράς που έχει βγει στα ανοιχτά. Έκανε σήματα καπνού. Ναι, αλλά δεν. Τον έβαλε μόνη τη στη βάρκα να τον σώσει. Δυστυχώς τη έφυγε. Όχι, τη έφυγε. Και μετά. Ιστορία. Ξαναγυρίζει στο νησί της, μόνη της πια και με την τυφλή μητέρα της για λίγα χρόνια στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι. Δηλαδή έζησε πρώτο, δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τι να λέμε, το 82 πέθανε. Και έτσι λοιπόν από εκεί και πέρα τι κάνει. Μέχρι που έφυγε, στηρίζει την αγάπη της, το σπίτι της και την επιλογή της. Ανεβάζει και κάθε την πατρίδα μέρα. Της, γιατί ανέβαζε κάθε μέρα την ελληνική σημαία. Μα για να είναι το σπίτι της δικό της και να είναι ελληνικό, έπρεπε να το στηρίξει και αυτό. Λοιπόν, μία γυναίκα. Μόνη της, πάνω σε αυτό το βράχο, ανεβάζει κάθε μέρα την ελληνική σημαία και προστατεύει την επιλογή της, τον τόπο που πήγε με τον άνθρωπο που αγάπησε, μέχρι τέλους. Και αυτή η πράξη, λοιπόν, κάνει μια τεράστια διαφορά στα σύνορα μιας χώρας, αλλά και μιας Ηπείρου. Δεν είναι συγκλονιστικό? Είναι πολύ συγκινητικό. Ναι. Και πρέπει αυτή η ιστορία να περάσει. Πώς να σου πω, να μαθαίνετε στα σχολεία, να μείνει στην ενωνιότητα, γιατί δεν ήταν μόνο ηρωίδα, δεν είχε μόνο δύναμη ψυχής, δεν είχε μόνο θέληση, ήταν και πατριώτισσα. Ναι, αλλά με αυτόν τον τρόπο, στηρίζοντας την αγάπη της, την επιλογή της, το σπίτι της. Καταλαβαίνεις λοιπόν,
Επειδή εμείς αυτή η ιδέα και όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε μέσα στη δεκαετία της οικονομικής κρίσης, πόσο μάλλον τώρα και με τον κορονοϊό, γι' αυτό είναι ένα έργο με το οποίο συνδιαλέγουμε τα τελευταία 4 χρόνια. Τώρα ήμασταν πάλι, έχει ταξιδέψει και σε άλλες παραστάσεις, στο εξωτερικό, Αμερική, Αυστραλία, όλη την Ελλάδα. Τώρα τα τελευταία 2 χρόνια είναι σε νέα σκηνοθεσία του Σταύρου του Λίτινα. Είμαστε τώρα περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Να πούμε ότι είστε στο θέατρο Αρρώγιο το Σαββατοκύριακο, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Έτσι? Αρρώγιο, ναι. Αρρώγιο. Είναι στη Μεγάλη Αλεξάνδρα 128, στον Κεραμικό, κοντά στην Ιερά Οδό. Είναι ένα καινούριο θεατρικό χώρο, έτσι πολύ ωραίο, βιομηχανικό, μίνιμαλ. Και θα παίξουμε μόνο για 3-4 Σαββατοκύριακα, Σάββατο στις 6 και Κυριακή 9 και 4 μέχρι τις 16 Ιανουαρίου. Και μετά θα συνεχίσουμε την περιοδία μας στην Ελλάδα, που ελπίζω τα πράγματα να πηγαίνουν καλά. Ξέρεις, το θέατρο είναι κάτι. Εγώ το θεωρώ το πιο ασφαλή χώρο διασκέδαση. Δεν το συζητώ. Δεν βγάζεις τη μάσκα σου, τίποτα. Δεν τρως, δεν πίνεις. Μία ώρα και ένα τέταρτο είναι η παράσταση, τη βλέπεις, φεύγεις. Τελείωσε. Πάντα ο χώρος, ξέρεις, είναι το ένα απολυμμένο. Δηλαδή, όλα, δηλαδή, πιο σαν νοσοκομείο είμαστε. Είναι όλα πάρα πολύ. Και ξέρεις, αυτό που συγκινεί τον κόσμο είναι αυτό ακριβώς. Θα γίνεται μια αληθινή ιστορία. Έχει μέσα τόσο, τι να σου πω, αγγίζει τον έρωτα, τη φιλία, την οικογένεια, τη φύση, τη μοναξιά, τα 1002. Και λες τώρα, μια γυναίκα που ο κόσμος διαλύθηκε τόσες φορές γύρω της. Και τότε, έτσι, και τα χρόνια εκείνα. Ακριβώς, μέχρι τέλους, κράτησε δυνατή και γιορτάζοντας τη ζωή. Ποιο είναι το μυστικό της? Εμείς σήμερα γιατί είμαστε έτσι? Και καταπιάνεσαι με μεγάλες ηρωίδες. Έχεις κάνει και τη Λοξάνδρα στο κρατικό για πολύ καιρό. Το έχει δει άπειρες και εκατοντάδες γυναίκες, γενικά πολύ δυναμικές. Πολύ δυναμικές. Βρίσκει στοιχεία σε σένα πολύ έντονα? Κοίτα, καταρχήν, όπως ξέρετε, συνήθως δεν είναι δική μας επιλογή η ρόλη. Κάποιος μας παίρνει και μας κάνει μια πρόταση. Βέβαια, συγκεκριμένη περίπτωση ήταν σχεδόν δική μου επιλογή. Ήταν κάτι με τον Γιάννη τον Σκαραγκά που συνεργαζόμαστε χρόνια. Θέλαμε να μιλήσουμε γι' αυτό και το σχεδιάσαμε. Και να σου πω, ο λόγος ήταν αυτός. Ήθελα να μάθω ποιο είναι το μυστικό να έχεις ζήσει τόσα στη ζωή σου και να έχεις μια τέτοια δύναμη για τη ζωή. Με αφορούσε πολύ προσωπικά. Και χαίρομαι πάρα πολύ και με συγκινεί το γεγονός, αυτό όπως είπες, ότι αυτό δίνει και μια αισιοδοξία και μια δύναμη στον κόσμο. Το τι μου λένε οι θεατές, ναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Εσύ παίρνεις δύναμη από αυτό ή σε καταβάλει? Γιατί πάρα είναι και πολύ μια δύσκολη ιστορία, δεν είναι... Απίστευτη, απίστευτη. Σου λέω, ανυπομονώ δηλαδή να βουτήξω σε αυτό το ταξίδι μαζί με μένα και οι θεατές και κάθε φορά, μετά από κάθε παράσταση, αλλιώς δεν το συνέχιζα. Δηλαδή, αν δεν με αφορούσε εμένα, δεν αφορούσε, αλλά δεν μόνο ότι αφορά εμένα, αφορά και τους θεατές. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές μας αρέσει. Μας αφορά όλους, πρέπει να τη μάθουμε όλη αυτή την ιστορία. Ναι. Και έτσι όπως είναι και γραμμένο το έργο, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Αφού μου λένε, αχ, πες μου εκεί που λέει γι' αυτό. Λέω, να σας πω, πάρτε το βιβλίο και με. Λέει, το πήρα, αλλά το μουτζούρωσα όλο. Δεν πήρα, σου λέω, πάρα άλλο ένα. Η Φωτεινή, εσύ ως Φωτεινή, έχεις αδυναμίες που θα ήθελες να ξεπεράσεις και αντλείς δύναμη από αυτή τη γυναίκα? Ναι, βέβαια, εμένα με επηρεάζει πάρα πολύ η γενικότερη ενέργεια, ξέρεις, που υπάρχει. Εγώ πίστευα, ας πούμε, τώρα σου λέω ένα παράδειγμα, έτσι, ότι μετά από όλο αυτό που ζούμε, δηλαδή, με τον κορονοϊό, και μετά, ξέρεις, το lockdown, ότι θα βγούμε όλοι με μια αγάπη, με μια αλληλεγγύη, με μια κατανόηση για τον άλλον. Και διακρίνω τρομερό θυμό, βρε παιδιά. Ναι. Ακόμα και στον τρόπο που οδηγεί ο καθένας, που συμπεριφέρεται. Απ' την άλλη, έβγαλε και καλά. Βγήκαν πράγματα στο φως. Σίγουρα. Δεν είναι σαν να μην έχει ο κόσμος υπομονή. Δηλαδή, κάτι λίγο ότι αμά πια δεν έχετε μίγα στο σπαθί. Οπότε, ξέρεις, νομίζω ότι και τώρα που είναι και Χριστούγεννα, ότι πρέπει να περάσει και σε αυτό το μήνυμα του να αντέχουμε. Ξέρεις τώρα, με βλέπεις και εμένα να χαμογελάω. Απλά θέλω να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, γιατί και η ζωή κάνει κύκλους. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα γυρίσει ο τροχός, πώς το λένε. Λίγη υπομονή θέλω. Μην διαλύσουμε και αυτό τα πάντα. Και να επαναπροσδιορίσουμε και να πιστέψουμε και να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε, δηλαδή, ως πιο πολύτιμο στη ζωή μας φυλαχτό τους ανθρώπους που αγαπάμε. Τα αυτά από όλα να πιαστείς. Τι, τα λεφτά, από τι, τίποτα. Μόνο ότι η αγάπη και οι άνθρωποι που έχεις κοντά σου, έτσι δεν είναι? Ας μείνουμε στην αγάπη που έχουμε και για σένα, γιατί σου έχουμε ετοιμάσει ένα αφιέρωμα, να το δούμε. Α, δεν το πιστεύω. Ένα από τα πρώτα ονόματα που μας έρχεται στο μυαλό όταν σκεφτόμαστε ηθοποιούς που το ταλέντο τους περισσεύει είναι σίγουρα της Φωτεινής Μπαξεβάνη.
από πολύ μικρή, μόλις είχε αρχίσει να κάνει τα πρώτα της βήματα, έδειξε πόσο κοινωνικό πλάσμα είναι, μιας και οι γονείς της την έχαναν, καθώς είχε μάθει να ξεκλειδώνει την πόρτα και να βγαίνει έξω, να μιλά και να αλληλεπιδρά με τον κόσμο. Η περιέργειά της για τον κόσμο που άνοιγε γύρω της όσο μεγάλωνε ήταν τόσο μεγάλη που αναρωτιέται ακόμα πώς δεν κατέληξε να γίνει δημοσιογράφος. Εκείνη όμως επέλεξε την ηθοποιία και ευτυχώς για εμάς, γιατί στην μακρόχρονη πορεία της μας έχει χαρίσει δυνατές ερμηνείες. Και τι θέλεις να κάνω δηλαδή, να μην ξεσκάσω εγώ λίγο, τόσα τράβηξα με τον πατέρα σου. Το 1992 αποφυτεί από το Εθνικό Θέατρο και η πορεία προς την καταξίωση ξεκινά. Δεν σταμάτησε ποτέ να κάνει θέατρο, ενώ παράλληλα κατά καιρούς για να βγάζει τα προστοζήν εργαζόταν σε μαγαζιά στο χώρο της εστίασης. Όπως τότε που εργαζόταν στις δημόσιες σχέσεις ενός μαγαζιού στο Κολωνάκι, που την πέτυχε ο σκηνοθέτης Νίκος Παναγιωτόπουλος και της πρότεινε την συμμετοχή της για πρώτη φορά σε ταινία «Το Αυτή η νύχτα μένει», μια δουλειά που, όπως παραδέχεται συχνά η ίδια, της άνοιξε πολλές πόρτες. Για την τηλεόραση από την άλλη ομολογεί πως ανήκει σε μια γενιά που στην αρχή ήταν σνόμπ και δεν ήθελε να εργαστεί σε αυτό το μέσο. Και αυτό ήταν μεγάλο λάθος. Ένα από το παράδειγμα, όταν μια μέρα και πάλι στο μαγαζί που δούλευε τότε, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης της πρότεινε να παίξει σε μια σκηνή στα Εγκλήματα, καθώς είχε ακυρώσει τελευταία στιγμή μια άλλη ηθοποιός. Εκείνη δεν ήθελε καθόλου και το έκανε εντελώς χαριστικά. Όμως ήταν τόσο καλή και άρεσε τόσο πολύ και κάπως έτσι με τον καιρό έγινε η αγαπημένη μας Πέπη. Έλα βρε Σωσόκα, μη θυμώνεις. Έτσι παίζουν οι φιλενάδες μεταξύ τους. Ίσως ο μεγαλύτερος σταθμός στην καριέρα της ήταν η Λοξάνδρα, που ξεπέρασε τους 100.000 θεατές, ενώ τα τελευταία χρόνια την θαυμάζουμε στην παράσταση «Η κυρά της Ρο», με την οποία έχει γυρίσει την Ελλάδα και τον κόσμο. Η Φωτεινή... Και το φως είναι που συνδέονται, κατάλαβα. Πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, κάνει ωραία αφιερώματα το Ελληνάκι μας. Πραγματικά συγχαρητήρια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πού βρήκα όλες αυτές τις σκηνές, τις εικόνες. Πολύ με συγκινείτε και τόσα πράγματα που και εγώ τα είχα ξεχάσει. Πολύ το παθαίνουν αυτό. Αυτό που το βρήκατε, που το ξέρατε, που το. Πραγματικά αυτό σημαίνει ότι έχει διαβάσει, είπε συνεντεύξεις μου, έχει δει υλικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι λίγο το έσκαγες, γιατί έχω διαβάσει και εγώ ότι κάποια στιγμή σε ψάχνουν οι γονείς, νομίζω ότι είχες πληγή. Ναι. Και σε ψάχνανε. Ναι. Και εσύ είχες πάει κάπου μόνο σε μια γιαγιά, ξέρω. Ναι, να έπιανα την κουβέντα. Ήθελα να μαθαίνω έτσι τις ιστορίες. Και τελικά αυτό ήταν που έπρεπε να γίνει ηθοποιός. Δηλαδή, μαθαίνω ιστορίες και να τις δούμε. Και ακόμα έχω αυτή την περιέργεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ να μιλάω με τους ανθρώπους. Ας πούμε, μετά την παράσταση, έχω τόση περιέργεια, ξέρεις, να ακούσω πώς φάνηκε να μου πούνε, ξέρεις, έτσι, οι ιστορίες. Και μου έχουν πει καταπληκτικά πράγματα. Με συγκινούν πολύ οι ανθρώπινες ιστορίες. Πάρα πολύ. Και με μαθαίνουν και εμένα. Ήθελα να σε ρωτήσω αν όμως εσύ υπήρξες μάρτυρας και ιστοριών στο θέατρο, γιατί βγήκε μέσα από την καραντίνα, το καλό που ήρθε με τον κορονοϊό, είναι ότι βγήκε η αλήθεια στο φως και βγήκαν οι κακοποιητικές συμπεριφορές. Εσύ στα τόσα χρόνια που δούλευες στο θέατρο, βίωσες ποτέ κάτι τέτοιο, είδες γύρω σου να υπάρχει κάτι τέτοιο? Ούτε είδα, ούτε βίωσα. Ίσως κάτι πολύ πολύ... μικρή, μόλις ξεκίνησα, το οποίο ήθελα να αναφερθώ, γιατί και ο άνθρωπος έχει φύγει από τη ζωή, οπότε, ξέρεις, Θεός χωρέστον, που λέμε. Αλλά όχι κάτι που να είναι αξιόπινο. Φυσικά και ό,τι έχει να κάνει με μια αξιόπινη πράξη, πολύ καλός, βγαίνει και όχι μόνο στο χώρο μας, για όλο τον κόσμο πρέπει να για το θυμάει αυτό φυσικά. Απλά εμείς ήμασταν η βιτρίνα, πιστεύω, και έτσι, και να παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Ξέρεις, το έχω πει πολλές φορές, επειδή εγώ έχω πάρα πολλούς φίλους εκτός χώρου που λέμε, μου έχουν πει απίστευτα άσχημα πράγματα που συμβαίνουν. Στη δουλειά τους, ε. Βέβαια. Ειδικά, ξέρεις, τώρα σε μεγάλες εταιρείες, που είναι αυτό για να ανέβουν στην πυραμίδα της εταιρείας, στην ιεραρχία, όπως τα λένε αυτά. Πολύ, πολύ άσχημα πράγματα. Και ήταν και κάτι που σκεφτόμουν πολύ έντονα την περίοδο της καραντίνας. Έλεγα, Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Τι ωραία, είμαι μια χαρά, πραγματικά. Γιατί αυτό που σκεφτόμουν, και πραγματικά το σκεφτόμουν πολύ, και ήταν, λέω, φαντάσου τώρα να είσαι, ας πούμε, μέσα σε μια οικογένεια, σε ένα σπίτι κλεισμένο. Και να υπάρχουν τέτοιες, ας πούμε, κακοποιητικές σχέσεις. Δηλαδή,
Πρέπει. Δόξα σου στο Θεό που είσαι μόνη σου και δεν είχε μια κακοποιητική σχέση. Ενώ ρε παιδί, δεν είχε μια. Δηλαδή να κλειστεί ένα σπίτι και να ζει μια κατάσταση που είναι πάρα πολύ φυσικά, δύσκολη. Φυσικά. Και για τα παιδάκια, για του ηλικιωμένου και του μοναχικού ανθρώπου. Και αυτό ξέρει. Ήταν δύσκολο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Έχω πολλού φίλου που με παίρνανε και μου λέγανε δεν αντέχω άλλο. Στην πρώτη δικά καραντίνα που ήμασταν όλοι και πάρα πολύ φοβισμένοι και κλεισμένοι, μου λέγανε δεν αντέχω, θέλω να μιλήσω σε έναν άνθρωπο. Ήτανε να δω. Έχω να σου πω, βέβαια, πολύ καλά τώρα έχουμε και το θέμα της τεχνολογίας, έτσι. Δηλαδή, πολύ εύκολα μπορείς να επικοινωνήσεις με κάποιον. Βέβαια. Δεν είναι αυτή η απομόνωση. Βέβαια. Εγώ, επειδή ήμουνα συνέχεια σε περιοδεία και μάλιστα η καραντίνα με βρήκε 3 ώρες πριν την πτήση. Είχαμε κάνει και check-in, ήμασταν με τις βαλίτσες στο χέρι. Είχαμε παράσταση της κυρίας της Ρος στη Νέα Υόρκη και μετά ένα μήνα σε όλη την Αυστραλία. Παραλίγο, για 3 ώρες σου λέω. Θα έχεις μπει στο αεροπλάνο και πώς θα γυρίζεις, πώς θα. Καλά, θα γυρίζατε λογικά, αλλά. Όχι. Δηλαδή, αμέσως μετά γίνανε πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή, πρέπει να μείνεις 15 μέρες, πήγαινε σε νοσοκομείο, στην Νέα Υόρκη. Δηλαδή, έμαθα φρικτά πράγματα. Και στεναχωριέμαι που δεν γίνανε αυτές οι παραστάσεις. Όχι μόνο για μένα, αλλά και για εκείνους που μας είχαν προσκαλέσει, διότι είχαν κάνει πάρα πολλά έξοδα. Καταλαβαίνεις, επαγγελματικές βίζες, τώρα εισιτήρια, ένα sold out παραστάσεις. Φιλοδοξώ ότι κάποια στιγμή θα γίνουν. Θα γίνουν. Χρωστάμε. Εγώ το πιστεύω αυτό. Μου λένε από την Αμερική, η καλύτερη παράσταση δεν έγινε ποτέ. Γιατί είχαν γίνει κάποιες άλλες εκδηλώσεις εκείνες τις ημέρες που νόσησε πολλοί κόσμος και πολλοί πέθαναν πολύ γρήγορα. Και αυτό ήταν πολύ, πολύ άσχημο. Δηλαδή θα το είχα τεράστιο βάρος, ξέρεις, να είμαι σε μια παράσταση που σου λέει ότι ήταν 1500 άτομα sold out, θα υπήρχε τέτοιο συγχρονισμό που μπορεί να πέθαινε κόσμος. Μπορεί και εγώ, ξέρω εγώ. Να πάμε σε μια επιτυχία που δεν την πολύ ξέρουμε. Ασχολείσαι πάρα πολύ με τη μουσική. Είσαι μουσικός. Και έχεις γράψει και τη μουσική της παράστασης, σωστά. Ναι. Αλλά έχεις και μια δισκογραφική εταιρεία, κάτι τέτοιο. Δισκογραφική εταιρεία. Λοιπόν, εγώ όσα χρόνια είμαι ηθοποιός, είμαι και συνθέτης. Ναι. Πολύ αργότερα και σκηνοθέτης. Δηλαδή, η μουσική ήταν. Με τη μουσική ξεκίνησα. Και από τότε που έχω τελειώσει σχολή μέχρι σήμερα, έχω γράψει μουσική για το θέατρο, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση κλπ. Άννα. Μια πτυχή σου, λοιπόν, που δεν είναι γνωστή, να το πούμε και αυτό, έτσι. Εντάξει, επειδή δεν φαίνεται τόσο πολύ. Λοιπόν, στην κυρία της Ρο, που έχω γράψει τη μουσική, υπάρχουν 2 τραγούδια. Να βλέπετε και το βίντεο κλιπ. Μας τα έχει φτιάξει ο Κώστας. Εσύ τραγουδάς ή μόνο συνθέτης? Εγώ τραγουδάω στις παραστάσεις. Χρειάζεται. Πέρα τραγουδάει η Βιολέτα Ίκαρη, αυτή η συγκλονιστική φωνή που την ευχαριστώ πάρα πολύ που τραγούδισε τα τραγούδια μου. Είναι το Καστελό Ριζό μου και το Ερημοπούλι. Μπορεί ο κόσμος να τα βρει στο ίντερνετ, κυκλοφορούν ψηφιακά από τη Walnut και να τα κατεβάσει, να τα αγοράσει, διότι τα έσοδα τα έχουμε προσφέρει για την καλλιτεχνική εκπαίδευση των παιδιών του Καστελόριζου. Α, τι ωραίο, τι γλυκό. Και την καταγραφή θύμων και παραδόσεων μέσω του Μουσείου Γρίφων του Καστελόριζου. Ξέρεις, στο Καστελόριζο υπάρχει ένα μουσείο γρίφων, το οποίο είναι το μοναδικό στην Ελλάδα και από τα ελάχιστα στον κόσμο. Με μια τεράστια συλλογή πάνω από 4.000 γρίφους. Άκου τώρα. Ναι. Τα τραγούδια κυκλοφορούν εδώ και 1,5 χρόνο και ήδη το Σεπτέμβριο που μας πέρασε, στο πρώτο φεστιβάλ γρίφων, κατέβηκα εθελοντικά και προσφέραμε την εκπαίδευση των παιδιών με έναν σπουδαίο καλλιτέχνη θεάτρου σκιών, τον Χριστό Στανίση, και τους κάναμε ένα επαγγελματικό μπερντέ που έμεινε στο νησί, αλλά και φιγούρες που συμμετείχαν μικροί και μεγάλοι. Τι ωραία. Μπράβο, να πάτε οπωσδήποτε. Θέλω να ευχηθώ σε όλους στο Καστελόριζο, τους αγαπημένους, είναι η πατρίδα της καρδιάς μου. Σας αγαπώ πάρα πολύ όλους. Έχω πάει και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στο Καστελόριζο. Φέτος δεν μπορώ να πάω, γιατί έχουμε τις παραστάσεις στο θέατρο Αρόγελα και πάλι μέσα στο Καστελόριζου. Κυρία Τιτρό, παίζουμε. Η καρδιά μου είναι κοντά σε τους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές γιορτές σας να ευχηθούμε. Σας περιμένω στην παράσταση. Θέατρο Αρόγιο, η κυρία της Ρο. Για τα 2 ή 3 επόμενα Σαββατοκυριακά. Είναι μέχρι τις 16 Ιανουαρίου. Μέχρι 16 Ιανουαρίου. Σάββατο στις 6 και Κυριακή 9 και 4. Ευχαριστούμε, Φωτεινή μου. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Υγεία και αγάπη. Έτσι.